Σήμερα στο Σεφ στον αέρα, ο Αλέξανδρος και η Ελένη μαγειρεύουν με τον Σεφ Γιώργο Στυλιανουδάκη. Ο Γιώργος, με έμπνευση από την Κρήτη, φτιάχνει χόντρο με λαχανικά. Και επίσης μου αρέσει ο Γιώργος που το κάνει κριτικό. Η Κρητική δεν βάζουν μυρωδικά. Ρολάκια γραβιέρας με κόκκινη πιπεριά. Τρεις υφές, οι οποίες είναι η μία πίσω από την άλλη, άρα έχεις και το ταξίδι που χρειάζεται. Και ο Αλέξανδρος ετοιμάζει μια γλυκιά πίτα με ανθότυρο και σουσάμι. Ανάμεσα στην Κύπρο και την Κρήτη, ε. Έτσι. Και την Αμερική λίγο, ψητό τσισκέικ. Τετάρτη της ανταπόκρισης γεύσης και όπως βλέπετε και από την υπέροχη ρακή που έχουμε από τα Νόγια, την έφερες. Ναι. Μπράβο, τέλεια. Η εκπομπή σήμερα είναι αφιερωμένη στην Κρήτη και το Γιώργο Στυλιανουδάκη. Βέβαια τώρα δεν σε φέραμε και από την Κρήτη για όχι, να είμαστε απολύτως ειλικρινείς. Σε φέραμε από το χωριό Κεφαλάρι, πολύ σικ χωριό αυτό, στο οποίο έχεις μόλις μετακομίσει. Μάλιστα. Από πού ήσουν πριν? Ήμουνα Ρέθυμνο, στην αυλή, τώρα ανέβηκα στο Πεντελικόν, το έχω αναλάβει. Πάμε σε ένα καινούριο στυλ. Το μη εστιατόριο και η αυλή για την εποχή της, που έχει γράψει μια πολύ ωραία ιστορία. Πολλά χρόνια. Στο χώρο της κριτικής διατροφής και έρχεσαι τώρα, μάλλον της κριτικής ανανέωσης, να το πούμε, ήταν το σωστά, πρώτο. Ναι, ήταν το πρώτο. Και τώρα έρχεσαι σε πολύ πιο βαρύ πυροβολικό, νομίζω. Ναι, αλλά. Σε πολύ είναι πιο ωραίο, δύσκολο κοινό. Έτσι. Είναι ωραίο. Είναι ωραία εμπειρία, είναι μια έχεις διαμάχη. Λίγο, γιατί έχει ιστορία το ξενοδοχείο. Μεγάλη και πρέπει εγώ τώρα να φέρω την Κρήτη που θα φέρω. Τις θα φέρεις Κρήτη, αυτό ναι, θέλω να σας προϊόντα, ναι, προϊόντα Κρήτης βιολογικά, ό,τι καλύτερο υπάρχει σε όλη την Κρήτη. Μαζί με τις τεχνικές να φτιάξουμε κάτι καινούριο, διαφορετικό, αλλά όχι κριτική γαστροκουζίνα. Θα είναι γεύση και προϊόντα Κρήτης. Είναι το μεγάλο νέο γαστρονομικό νέο της χρονιάς, γιατί όλα τα άλλα τα ίδια και τα ίδια φέτος, μην ανησυχείτε. Εδώ σας έχουμε τη μεγάλη νουβωτέ που αξίζει να δοκιμάσετε. Έτσι. Και επίσης θέλω να κλάψω και να τον αγκαλιάσω, διότι έχω βαρεθεί πλέον ότι άρχισε να γίνεται μια προσπάθεια για την ελληνική κουζίνα, η οποία προσπάθεια για μένα έχει βαλτώσει. Είμαι πάρα πολύ εκνευρισμένη αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, διότι ξεκινήσαμε τους καλύτερους Ιωνούς και τώρα τα πράγματα έχουν μείνει κάπου στον αέρα να αιωρούνται. Η νέα ελληνική κουζίνα, η οποία θα έρθει από ανθρώπους σαν τον Γιώργο και άλλα παιδιά που το πολεμάνε, δεν μπορεί να δημιουργηθεί αν ο σεφ δεν πέσει με τα μούτρα πάνω στο προϊόν. Σε ένα διαφορετικό, σε ένα καλό προϊόν, τοπικό προϊόν. Ακριβώς. Πολύ σωστά. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Όχι, συμφωνώ, γιατί αυτή είναι η βάση μου. Εμένα δεν λέω πάντα ότι η ελληνική γαστρονομία είναι μία, αλλά εμείς πρέπει να προωθήσουμε τα προϊόντα μας και ότι τη διαφορά τους και το πόσο unique είναι στο κάθε ένα, στον κόσμο όλο. Και επίσης πρέπει να βοηθήσουν, πρέπει να βοηθήσουν και οι παραγωγοί σε αυτό. Σίγουρα. Η παραγωγή είναι δηλαδή, και παιδιά, όσα ναι, πρέπει να πάνε τους βρει. Τι εγώ να έχω, παιδί, έχω βρει παιδιά από Κρήτη, ναι, παραγωγούς, οι οποίοι εννοώ, μου εκθρέφουν και το χοιρινό γάλακτος που παίρνω, έχει τρόπο ναι, να το διατρέφει. Πριν το σφάξει, τα αρνιά, πάω από τα Νόγια, παίρνω ξύγαλα, στα κοβούτυρα, ό,τι είναι συγκεκριμένα από κάθε περιοχή της Κρήτης. Έχω πάρει τα καλύτερα προϊόντα ναι, και τα έχω βάλει αυτό να τα φέρω στην Ελλάδα. Αυτό που θέλω να πω εγώ, που είναι πάρα πολύ βασικό, είναι ότι υπάρχουν παραγωγοί οι οποίοι πάνε και πουλάνε τα προϊόντα τους, αλλά δεν έρχονται σε επαφή με τους σεφ. Πρέπει λοιπόν και η παραγωγή να έρθει σε επαφή με τους σεφ. Γιατί δουλειά μέσα του σεφ είναι, Αλέξανδρε. Να, και να ψάξει. Εντάξει. Όχι, η δουλειά δικιά μας είναι βασικά να πάμε, να βγούμε. Εγώ όλο το καλοκαίρι πέρασα την Κρήτη. Είναι πολύ δύσκολο για το σεφ να την κάνει αυτή τη δουλειά. Αλλά πρέπει να την κάνει. Πρέπει να ενημερωθεί για τη σίγουρα πρέπει να ταξιδέψει. Πρέπει να βρει. Να ψάξει. Αλλά και θες, ο νέος παραγωγός που είναι 30 χρονών πρέπει και αυτός να πάει να δοκιμάσει εστιατόρια να βρει του σεφ. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα εντάξει, παιχνίδι εντάξει, ναι, ανάμεσα στους δύο. Αμφίδρομο. Είναι αμφίδρομο. Πιστεύω ότι αν βρεθούν 5 σεφ και 5 παραγωγοί καλοί από το κάθε χώρο της Ελλάδας. Α, αυτό. Θα βγάλουμε ό,τι αυτό καλύτερο μπορούμε. Και γιατί πιστεύω ότι εμένα αυτή τη στιγμή, όταν ακούω ας πούμε, τα μεγάλα εστιατόρια αυτή τη στιγμή που γίνεται ντόρο στην Αθήνα, μου πουλάνε περουβιανή κουζίνα, δεν με ενδιαφέρει. Κατάλαβες. Χαίρομαι πάρα πολύ για τους Περουβιανούς που μπορέσαν και την εξάγουν μέχρι την Ελλάδα, αλλά εμένα με ενδιαφέρει η Ελλάδα. Κατάλαβες. Και όχι μόνο μέχρι την Ελλάδα. Αυτό σου λέω.
Λοιπόν, μπορείς στη Λιανουδάκη να την ψάξεις το Περού, την κριτική κουζίνα, αυτό με ενδιαφέρει. Και δεν με νοιάζει την κριτική, τι τεχνική θα βάλεις, αν είναι του Φεράντρια ή του Παπαντρέου. Μα δεν παίζει σημασία. Με ενδιαφέρει το τοπικό προϊόν, το κριτικό, τι θα κάνεις με αυτό, για να δω τι θα κάνεις με τον υπέροχο ξινόχοντρο. Λοιπόν, έχουμε ξινόχοντρο. Είναι ένα παλιό πιάτο το οποίο το φτιάζανε οι γιαγιάδες μας. Ό,τι είχαν στον κήπο, πήγαιναν έξω, μαζεύανε ντομάτες, μελιτζάνες, κολοκυθάκια, κρεμμύδια, ναι, τον ξινόχοντρο και φτιάζανε ένα θρεπτικό πάνω απ' όλα, υγιεινό και πολύ καλό μεσημεριανό φαγητό. Μπράβο. Πες μας τα καλά του ξινόχοντρου, γιατί έχω βαρεθεί έχει... να τα λέω. Ένα ωραίο πρωτεΐνη, ταπεινό. Είναι ταπεινό, αλλά είναι πολύ θρεπτικό σε θέμα πρωτεΐνης, είναι καλό στην υγεία μας, κάνει πολύ καλό στα άντερά μας μέσα στο δρόμο. Βασικά είναι ένα απλό προϊόν το οποίο είναι ο πολύ. Ο ξινόχοντρος είναι ο κριτικός τραχανάς, για όσους δεν το ξέρετε. Η γεύση του είναι συγκλονιστική, το τρως και σκέτο. Είναι σπασμένο ολόκληρο σιτάρι, πιο υγιεινό δεν υπάρχει, με ξυνισμένο γάλα. Έτσι. Ακριβώς. Το οποίο συνήθως είναι κατσικίσιο ή και πρόβιο μαζί. Αναλόγως στην περιοχή. Γάλα, ναι. Αναλόγως από πού είναι. Αν είναι από τα Σφακιά, είναι πιο πολύ κατσίκι. Αν είναι από Ηράκλειο, είναι πρόβατο μισό-μισό. Είναι αναλόγως στην περιοχή. Αλλά είναι τόσο απλό που μπορεί να φτιάξει ένα καταπληκτικό ριζότο, πολύ πιο καλό, δικό μας, με δικές μας γεύσεις, σε μια μοντέρνα. Πώς το λέτε αυτό, ξινοχοντρότο? Ξινοχοντρότο, όχι. Το λέμε καθαρά, εγώ το λέω γιατί έχω ένα πιάτο με χοντρό, ναι, στο καινούριο μενού, το οποίο θα το λέω σοφιγάδα. Πώς? Σοφιγάδα θα το λέω. Σοφιγάδα, μπράβο ρε Γιώργο. Ούτε χοντρότο, ούτε ριζότο, τίποτα. Δεν μπορώ και αυτά τα ριζότο, τραχανότο, είναι κρυθαρότο. Σοφιγάδα είναι, έτσι κι αλλιώς. Άρα για ποιο λόγο να το πούμε ριζότο? Πάμε, έλα να τα λέμε. Με λίγο λαδάκι. Και φτάνανε 100 χρονών. Εμείς φτάνουμε σε 40 και έχουμε. Ναι, περπατούσαν και όλες οι κριτικοί. Μετά, να το τονίσω. Μετά κόβουμε αυτό το κρεμμύδι. Όχι, όχι, το έκανα κριτικό λίγο. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θα βάλουμε και λίγο βούτυρο μέσα. Έχεις για να δώσει κριτικό, άρωμα. Κριτικό ελαιόλαδο, κάτω κριτικό. Και λίγο βουτυράκι, μια ωραία κουταλιά. Κόβουμε ένα κρεμμυδάκι για το άρωμα, γιατί ο συνδυασμός είναι πολύ καλός. Ναι. Για να το δώσω και τη μοντέρνα μου τεχνική. Το κρεμμυδάκι το κόβουμε σε μεγάλα χοντρά καρέ. Θα σοτάρουμε πρώτα το κρεμμυδάκι, μετά. Στη συνέχεια θα πάρουμε τα κολοκυθάκια μας. Τους ανθούς τους φυλάμε για κάτι άλλο μα θέλουμε. Δεν μπορείς να τους βάλεις στο τέλος? Μπορείς. Άμα θες βέβαια. Κόβουμε καρεδάκι αυτό, μεγάλα κομμάτια, χωριάτικα, όπως τα κάνανε παλιά οι γιαγιάδες. Μοντερνισμός γίνεται και με, όπως θέλουμε εμείς να το πλασάρουμε. Μπράβο Γιώργο. Πιπεριά. Τώρα θα βάλουμε την κανονική πιπεριά, το ίδιο κάνει. Να βάλω εγώ το κρεμμύδι. Το κρεμμύδι νομίζω μπορεί να μπει ήδη. Λοιπόν, ξεκινάμε με το, Ελένη, ξεκινάμε με το κρεμμυδάκι του σοτάρης. Μόλις μαλακώσει και βγάλει τα αρώματά του, θα προσθέσουμε την πιπεριά. Και μετά θα πάμε στα πιο μαλακά λαχανικά, τα οποία είναι το κολοκυθάκι, η μελιτζάνα μας. Γιώργο, όσο κόβεις τη μελιτζάνα, εγώ θέλω να σε ρωτήσω ποιο είναι το πιο αγαπημένο πιάτο από το μενού, το οποίο έχει στο πεντελικό. Για μένα είναι ταρνί. Έχω μια τρελή αγάπη με ταρνί. Έχω φτιάξει. Και εγώ έχω τρελή αγάπη για ταρνί. Όλοι έχουμε τρελή αγάπη για ταρνί. Έχω φτιάξει ένα αρνί το οποίο είναι με ρεβίθια. Α! Στο φούρνο. Καλά. Όχι. Στην κατσαρόλα. Όχι. Μπρεζέ, στην κατσαρόλα μπρεζέ είναι. Μάλιστα. Απλώς λίγο, έχω αλλάξει λίγο τις τεχνικές στο ρεβίθι. Να και ρίξω έχω βάλει και. Την ναι, ναι, προχωράς. Για πες τι έχεις αλλάξει λοιπόν στο έχω ρεβίθι. Έχω βάλει το ρεβίθι, του έχω δώσει μια λίγο γεύση από. Από Oriental και μετά το έχω κάνει σε μπομπόλς. Έχεις βάλει έχω κάποια μυρωδικά, μπαχαρικά από κόλιανδρο, λίγο κύμινο. Λοιπόν, ρίξαμε τη κρεμμύδι πιπεριά και τώρα θα βάλουμε κολοκυθάκι μετά. Ωραία. Και μετά στο τέλος θα προσθέσουμε, μόλις τσιγαριστεί λίγο το κολοκύθι, βάζουμε τη μελιτζάνα και την ντομάτα. Που λες, Αλέξανδρε, είναι ένας παραγωγός στο Ρέθινο, ο οποίος έχει φτιάζει άνυδρη ντομάτα σε πάστα, όπως η γιαγιά του παλιά. Δεν έχει καθόλου συντηρητικά, συντηρείται μόνο. Την κάνανε μόνο για να τη συντηρούν. Μπράβο, με αλάτι. Ακριβώς. Ακριβώς η ίδια όταν διαδικασία τις είναι. Τις ντομάτες στο καλοκαίρι, τις συντηρούσε για να τις έχουν το χειμώνα να φτιάχνουν τα φαγητά. Αυτός τώρα μου έχει φτιάξει κάποια βαζάκια. Βάζει και τη μελιτζάνα, ναι. Όλα μέσα, τέλεια. Ελένη, θα την κάνω την ερώτηση, αν και δεν έχω πάει ακόμα στο πεντελικό, αλλά σίγουρα θα πάμε να δοκιμάσουμε το μενού του Γιώργου. Ναι, είμαι σίγουρος ότι φτιάχνετε δικό σας ψωμί, έτσι δεν είναι? Ναι. Το οποίο τώρα το μεγάλο μας στοίχημα είναι να, αυτό που λέει η Ελένη, να ξαναφέρω παλιές συνταγές κριτικές ψωμιού. Το μαλεβεζιώτη που είναι με κρασί μαρουβά.
Θα φτιάξω 3-4 διαφορετικά ψωμάκια, το οποίο είναι από την Κρήτη, παλιά ψωμασμένα. Αλεύρι από την Κρήτη φέρνεις. Ναι. Α, μπράβο. Γιατί εκεί όλο το μυστικό είναι στο αλεύρι. Μπράβο. Και θα φέρουμε, θα αναγκαστώ 3-4 συνταγές που ακόμα ούτε στην Κρήτη υπάρχουν πια. Λοιπόν, έχουμε βάλει και τσιγαριάσεις, μάλιστα πώς το είπες. Τσιγαριάσεις. Μπράβο, κριτικά. Το κρεμμύδι, την πιπεριά, τη μελιτζάνα και το κολοκυθάκι. Τώρα ρίχνουμε και την ντομάτα. Θα βάλεις και λίγο αλατάκι, πιπεράκι. Αμέ. Πάλι έτσι. Και. Μετά και λίγο πιπέρι. Μετά βάζουμε λίγο νεράκι να πάρουμε μια βράση για να μαλακώσουμε τα λαχανικά μας. Λίγο, δεν θέλει πολύ. Κατεβάζουμε και τη φωτιά στην ανάγκη. Ναι, για να μαλακώσουν, το σκεπάζουμε. Για να γίνει νόστιμο το φαΐ. Να σιγανοψηθεί. Μπράβο, δεν θέλει πολλά νερά. Να βγάλει το αρώματά του όλα μέσα. Ωραία, και εδώ βοηθάει και τον γκάζι, γιατί μπορείς να ρυθμίσεις τη θερμοκρασία σου άμεσα, χωρίς να περιμένεις να κρυώσει, ας πούμε, το ηλεκτρικό μάτι. Ναι, το κατεβάζουμε. Άμα πας στα παλιά χρόνια, έτσι με φωτιά. Φωτιά, παιδιά, η φωτιά είναι μαγική. Είναι φωτιά, πέτρα. Και επειδή μιλάμε για κριτική κουζίνα, βασικά όλες αυτές οι κουζίνες, ένα μεγάλο κεφάλαιο της νοστιμιάς είναι η φλόγα. Δηλαδή ο φούρνος, το ψήσιμο, αυτό ακόμα και το ξύλο. Ακόμα και το ξύλο που καίγανε, η μυρωδιά αναλόγως στο ξύλο έπαιζε ρόλο. Και νομίζω ότι η μεγαλύτερη προσομοίωση αυτού του πράγματος στην οικιακή κουζίνα είναι να έχεις γκάζι. Και κάτι άλλο να. Και η οικονομία, γιατί είναι και πιο γρήγορο το γκάζι. Ναι, λέμε για το. Περιμένουμε να γίνει. Τα λαχανικά είναι έτοιμα. Λοιπόν, τα περιμέναμε 5-7 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν. Τώρα θα προσθέσουμε το χόντρο. Mm. Και θέλουμε να έχει ζουμάκι. Ναι, θέλουμε, γιατί θα προσθέσουμε και λίγο ακόμα νερό. Για γιατί να είναι σαν ζυμαρικό. Είναι ζυμαρικό βασικά. Είναι. Άρα θα βάλουμε αυτό τώρα, θα το ανακατέψουμε καλά. Ο χόντρος επίσης, προσέχεις πόσο βάζεις, γιατί θεωρώ τώρα θα αυτονομηθώ λίγο, ότι δεν είναι ωραίο να είναι πάρα πολύ. Θέλει να τον βρίσκεις εδώ και εκεί, γιατί έχει είναι και έντονη γεύση. Είναι λαχανικά με χόντρο. Μπράβο. Δεν είναι χόντρο με λαχανικά. Δηλαδή, μία χουφτίτσα έτσι όπως το βλέπετε τώρα, νομίζω ότι είναι εντάξει. Άμα το θέλουμε έτσι, άμα θέλουμε να το κάνουμε πιο πολύ χόντρο, γιατί σε κάποιες περιοχές της Κρήτης. Άντε, βάζεις λίγο παραπάνω. Λίγο παραπάνω. Εγώ τώρα τον ψήνω αυτό είναι 20 λεπτά. Ναι, 20 άμα είναι τόσο λίγο. Αν είναι βάλεις, το κάνεις χόντρο-χόντρο και βάζεις χόντρο, τελείωσε 40 λεπτά. Βάζω εγώ εντωμεταξύ, όσο λες εσύ. Μετά πρέπει να τα ανακατέψουμε, το σκεπάζουμε και τα αφήνουμε να βράσει σιγά-σιγά. Την πατάτα. Και την πατάτα τη βάλουμε τώρα μαζί, να την κόψουμε. Μαζί με το χόντρο, γιατί πάνω κάτω τον ίδιο χρόνο θα κάνουμε. Πάντως, όσο κόβεις την πατάτα και μια και είπες για τα καμένα πράσα από το νόμα, να σας πω ότι εγώ είχα την τύχη να πάω και βλέπεις ένα σούπερ μοντέρνο εστιατόριο. Και όταν πας στην κουζίνα, βγαίνεις από μια πίσω πόρτα και νομίζω ότι είσαι κάπου στην Κρήτη. Γιατί έχουν 2 με 3 φούρνους, όπως είναι οι φούρνοι στην Κρήτη, όπου καίνε ξύλα και τα κάνουν εκεί όλα τα καμένα τους. Και επειδή και εγώ πέρασα μέσα από την κουζίνα τους, είναι ακριβώς το ίδιο. Και έχουν πατάτα. Έχουν τα κάρβουνα πίσω. Τη φουφού που λέμε. Όλα, κανονικά. Και τα ψήνω εκεί πάνω. Άρα δεν είναι ντροπή να πάμε πίσω στην παράδοση. Καθόλου. Ίσα-ίσα. Τι λες τώρα, παιδί μου. Εντάξει, όλα συνδυάζονται. Το τελικό αποτέλεσμα είναι να είναι μοντέρνο. Μπράβο. Πώς το κάνεις, δεν με ενδιαφέρει. Τώρα το σκεπάζεις, τα αφήνουμε, χαμηλώνουμε φωτιά. Στην πολύ χαμηλή φωτιά, γιατί αν δεν έχετε και αντικολλητική κεραμική όπως έχουμε εμείς, μπορεί να σας κολλήσει ο χόντρος. Οπότε το έχουμε σε χαμηλή φωτιά και το ελέγχουμε. Και θέλει να έχει ζουμάκι γιατί μπράβο. Το ρουφάει. Και πριν το σερβίρουμε. Οπότε μετά από τα 40 λεπτά που έχει βράσει ο χόντρος και έχει μαλακώσει και έχει χυλώσει, πριν μόλις το βγάλουμε τη φωτιά, παίρνουμε λίγο φρέσκο λάδι από πάνω και στάζουμε λάδι. Θα το δούμε αυτό, το περιμένουμε τώρα. Ναι, το περιμένουμε και μέχρι να σιγανοβράσει. Για τον χόντρο με λαχανικά θα χρειαστείτε ένα φλιτζάνι χόντρο, ένα κρεμμύδι, μία πιπεριά, ένα κολοκύθι, μία μελιτζάνα, μία ντομάτα, μία πατάτα, μία κουταλιά της σούπας βούτυρο, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Γιώργο, εγώ θεωρώ ότι είναι έτοιμο. Τώρα για πες εσύ. Πρέπει, ναι, γιατί άμα το αφήσουμε, πρέπει να το αφήσουμε λίγο ζουμάκι, γιατί τρώγεται και σαν σούπα. Ναι. Να έχει ζουμερό, γιατί αν το βράσουμε όλο θα λασπώσει και δεν θα είναι τόσο ωραίο όπως πρέπει να είναι. Ναι, πάντως δεν είναι σούπα. Μέχρι να το σερβίρετε έτσι όπως το βλέπετε, θα γίνει ένα τύπο ριζότο που λέμε. Τύπο ριζότο, ναι, θα τραβήξει. Θα σφίξει αυτό. Θα χυλώσει. Δεν χρειάζεται να το χυλώσουμε τελείως τη φωτιά. Το σβήνουμε. Και, μετά πιάτο. Σερβίρουμε. Ω, τέλεια. Απλά, παραδοσιακά, παλιά πιάτα.
Ναι. Πολύ θρεπτικά, φτηνά, υγιεινά, χορταστικά. Και μαζί με αυτό ξέρει τι πάει. Νόστιμα. Πού είναι η ρακή, φέρτε ρακή. Χωρίς ρακή δεν είναι. Τώρα δεν είναι τη ρακή αυτό. Κρήτη. Κρήτη είναι. Θα πιω με ρακή είναι, δεν είναι. Άρα βάζουμε. Η ρακή την πίνει με όλα. Εδώ και μετά ρίχνουμε και λίγο λαδάκι από πάνω. Στα χωριά βάζανε, οι γιαγιάδες μας βάζανε πάρα πολύ λάδι. Είναι υγιεινό, δεν είναι κακό. Ειδικά το ομό λάδι. I'm gonna follow the sun. Λοιπόν, βλέπετε πως δένει μέχρι να το πας στο πιάτο σε ένα λεπτό και γίνεται χυλωμένο. Ναι, γιατί ο βρασμός συνεχίζει. Ναι. Τέλειο. Απαλή γεύση και μία τσικουδιά τώρα να... Α, τέλεια. Εν τω μεταξύ είναι φοβερό πως κρατάει το αλντέντε αυτός ο ξινόφωνος. Αυτό είναι το ωραίο, το έχω σκουσινόφωνο. Ότι επειδή έχει το στάρι το φλούδι του. Που είναι άσπαστο. Είναι, είναι μόνο σπασμένο. Είναι σπασμένο. Και είναι πάντα αλντέντε, ό,τι και να κάνεις. Κοίτα, εδώ κλείνεις τα μάτια και νομίζεις, ξέρεις, ταξιδεύεις κάπου στην Κρήτη σε ένα χωρίς. Μπράβο. Η οξύτητα και όλα αυτά, μπράβο. Είναι φοβερό και αυτό το φαγητό, εν τω μεταξύ, είναι νοστιμότερο και από το ψυγείο. Πώς είναι τα γεμιστά. Δηλαδή την επόμενη μέρα είναι ακόμη πιο νόστιμο. Είναι απλά συγκλονιστικό. Και όταν έχει και ωραία λαχανικά από τον μποστάνι. Ναι. Και επίσης μου αρέσει ο Γιώργος που το κάνει κριτικό. Οι κριτικοί δεν βάζουν μυρωδικά. Εμείς τώρα θα βάζαμε μαϊντανό, σκόρδο, ξέρεις. Δηλαδή είναι η κουζίνα των τριών υλικών. Πάρα πολύ απλά. Όταν έχει βέβαια την καλύτερη πρώτη ύλη. Και το ομό λάδι από πάνω. Και το ομό λάδι από πάνω. Είναι τη γεύση. Είναι το άρωμα. Άντε, Γιώργο, γεια σου. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Γεια σου, Άλεξ. Για το χόντρο με λαχανικά, σοταρούμε σε βούτυρο το κρεμμύδι, την πιπεριά, το κολοκυθάκι, τη μελιτζάνα, την ντομάτα και άλλα το πιπερώνουμε. Προσθετούμε νερό και αφήνουμε τα λαχανικά σε χαμηλή φωτιά για 5 με 7 λεπτά να μαγειρευτούν. Αφού μαγειρευτούν, προσθετούμε το χόντρο, την πατάτα, αλάτι και τα αφήνουμε να σιγοβράσουν για 40 λεπτά. Σερβίρουμε, προσθετούμε ελαιόλαδο και πασπαλίζουμε με πιπέρι. Τι θα μας κάνεις τώρα, Γιώργο? Λοιπόν, τώρα θα φτιάξουμε κάτι λίγο, μια μοντέρνα παραλλαγή. Πιταρούδια. Πιταρούδια, αλλά θα είναι σε λίγο μοντέρνο. Θα έχουμε τη γραβιέρα μας, αυγά, σισάμι, πιπεριές φλωρίνης, οι οποίες έχουμε ψήσει πρώτα στο φούρνο και βγάζουμε το δέρμα μας, και φιλοκρούστας. Ωραία, είναι τα πιταρούδια της Αθήνας. Του κέντρου της Αθήνας. Έτσι ακριβώς. Αυτό τώρα τι γίνεται. Η πιπεριά, γιατί δεν έχουμε πολλά υλικά και είναι σημαντικό να είναι όλα καλής ποιότητας, νόστιμα. Η πιπεριά, αν την ψήσεις μόνος σου, που είναι το τίποτα, διότι την πετάς ένα ταψί και την ψήνεις για 20 λεπτά, 25 και την καθαρίσεις, έχει εντελώς άλλη γεύση και άρωμα και γλύκα από όταν την αγοράσεις έτοιμη ψημένη. Σωστά. Αν την συμφωνήσεις, δεν ξέρω. Τη βάζεις στο γκριλ, στο φούρνο. Ούτε καν στο γκριλ, εγώ στους 180-25 λεπτά. Ναι, και γίνεται τέλεια. Και μέχρι να ετοιμάσουμε όλα αυτά, ωστόσο, πρέπει να έχουμε προθερμάνει το φούρνο μας, 165 βαθμούς αέρα. Τον έχουμε βάλει να προθερμαίνεται. Άρα ξεκινάμε. Βάζουμε λίγο βούτυρο να λιώσει με ελαιόλαδο, να έχουμε και το άρωμα του βούτυρο και τη γεύση του ελαιόλαδου. Και για να πούμε ένα ωραίο tip, αν έχετε φλόγα όπως έχουμε εμείς εδώ, είναι πάρα πολύ ωραίο να βάλετε τις πιπεριές πάνω. Στη φωτιά να τις κάνεις έτσι. Α, να τις κάνεις έτσι, ναι, γιατί παίρνουμε και το καπνιστό. Για φέρε μου το βούτυρο. Έλα. Λοιπόν, μέχρι να λιώσει η Ελένη, εγώ θα κόψω το φύλλο. Α, και να πούμε, ναι, αυτό έχει μεγάλη πλάκα που πας στη Λαϊκή και λέει πιπεριές Φλωρίνης Κρήτης. Η μεγαλύτερη παραγωγή κόκκινης πιπεριάς πια γίνεται έτσι στην Κρήτη. Και όχι μόνο πιπεριάς, όλα τα λαχανικά τα έχουμε εκεί. Και το βάζουμε εδώ σε ένα κεραμικό, το οποίο όταν έχουμε αρκετή λιπαρή ουσία, αυτά τα τηγάνια είναι τα ιδανικά, τα κεραμικά. Θα βάλω και βούτυρο και ελαιόλαδο. Ναι, γιατί θέλουμε το άρωμα του βούτυρου και τη γεύση του ελαιόλαδου. Ωστόσο, εμείς ανοίγουμε το φύλλο. Α, είναι για το φύλλο αυτό. Ναι. Ωχ, καλέ, εγώ το έκαψα. Δεν μου το είπατε. Δεν πειράζει, θα γίνει καπνιστό. Δεν πειράζει, μια χαρά. Τι φύλλο βάζεις? Βάζω χειροποίητο κρούστας, που σπάει και εύκολα. Και είναι και πολύ τραγανό.
Έτσι ακριβώς. Το κάνεις διπλό. Διπλό, ναι. Να βγάλουμε αυτό που δουλεύει. Θες να σου βγάλουμε τα πάντα και να είσαι πάνω στον πάγκο, πολύ πιο άνετος. Όπως θα δούλευε στο εστιατόριό σου. Λοιπόν, παίρνουμε λίγο το λαδάκι. Λαδάκι με βούτυρο μαζί, λοιπόν. Αυτά τα βάζεις και για πρωινό στο ξενοδοχείο. Μπορείς να τα βάζεις και για πρωινό. Είναι μια εναλλακτική με τη... αντί για τυροπιτάκι. Γι' αυτά βάζεις αυτό εδώ. Είναι ωραίο. Έχει το λαχανικό, έχει το τυρί. Έχει όλα τα θρεπτικά που θες να δώσεις πρωί-πρωί. Ναι, εντωμεταξύ το λαχανικό το συγκεκριμένο είναι και ένα γλυκό λαχανικό. Δεν είναι, ας πούμε, κρέμιδι πράσο που είναι πιο επιθετικά σπανάκι. Έτσι, μπράβο. Είναι ένα γλυκό τυροπιτάκι, όπως το φαντάζομαι εγώ τώρα, το οποίο τρώγεται και όλες τις ώρες. Ωστόσο, πρέπει να σπάσουμε τα αυγά. Κόψω την γραβιέρα εγώ. Δώσε μου, τα σπάσω εγώ, Ελένη. Σε ένα μπολ και τα τρία μαζί είναι, okay? Ναι. Και επίσης τώρα, επειδή είσαι και πλέον σε μια κουζίνα ξενοδοχείου, η Κρήτη έχει άπειρες εκδοχές πρωινών, τα οποία μπορεί κάποιος σεφ να τα εκμεταλλευτεί και να κάνει κάτι καινούριο με αυτά. Δηλαδή τα πρωινά, τα κριτικά, τα παλιά, είναι απίστευτα. Οι χιλόφτες που κάνανε ζυμαρικά εκείνη την ώρα τα ζυμώνανε το πρωί και τα φτιάχνανε με ζάχαρη, ο χόντρος, ξινόχοντρος, τα γλυκά όλα. Έχει πάρα πολλά, μπορούμε να δουλέψουμε στο πρωινό. Λοιπόν. Α, βάζεις ολόκληρο το κομμάτι. Ναι. Έλα. Ωραία, τέλειο. Παίρνουμε τη πιπεριά μετά. Έχουνε γραβιέρα, παιδί μου, στο νησί, άρα. Μόνο γραβιέρα έχουνε. Τα πάντα. Βάζουμε πάνω στη γραβιέρα τη πιπεριά φλωρίνης. Ψητώ σαν το ιτσάκι το λες αυτό. Κάπως έτσι μπορεί να το πεις. Βασικά η ιδέα ήταν να το κάνω λίγο πιο του χεριού. Να πάει, μπορεί ο άλλος να το πάρει και να περπατάει και να τρώει. Το τυλίζουμε εδώ. Κριτική τορτίγια. Γιώργο, εσύ από πού είσαι από το Ρέθυμνο? Χανιά. Χανιά. Στο Ρέθυμνο δούλευα. Μέσα από τα Χανιά είσαι από κάποιο χωριό? Έξω από τα Χανιά, είναι 5-6 χιλιόμετρα, είναι έμενα, αλλά οι γονείς μου ήταν από τις Βούβες, από Κίσαμο, που είναι ωραίο στην κρασιά, στα φύλλα. Άρα μετά παίρνουμε αυτό εδώ, το δεψάκι λένε. Βάζουμε τα αυγό μας. Πανεύκολο, στο λεπτό γίνεται. Την ένωση τη βάζεις από πάνω ή τι θα τη γυρίσεις από κάτω? Τη βάζω από πάνω, την αφήνω, γιατί έτσι και λίγο φουσκώνει, δεν έχει θέμα. Μάλιστα. Δεν έχει καμία σχέση με τις πίτες που γυρίζουμε την ένωση από κάτω. Και να σε ρωτήσω, τόσο χοντρό που το βάζεις στο τυρί, θα λιώσει αυτό μέσα? Δεν θέλω να λιώσει τελείως, θέλω να μαλακώσει. Θες να μαλακώσει. Θα γίνει τραγανό απ' έξω και θα είναι μαλακό μέσα, άρα έχεις μαλακό τυρί. Τραγανή πιπεριά φλωρική εξωτερικά και η πιπεριά φλωρική στην. Τρεις υφές έχει. Οι οποίες είναι η μία πίσω από την άλλη, άρα έχεις και το ταξίδι που χρειάζεται. Ναι. Και το άρωμα από το σισάμι, μόλις φτιάξει στο φούρνο, θα είναι πολύ ωραίο. Τώρα αυτό θα το πάρουμε στο φούρνο. Ένα. Θα φτιάξουμε κι άλλο. Α. Και το έχεις σκεφτεί να το τρώει κάποιος όταν βγαίνει από το φούρνο ή να είναι έτσι χλιαρό ή κρύο, χλιαρό, ας πούμε. Χλιαρό θα έπρεπε να είναι για να μπορέσει ξανά η διαδικασία και πάλι. Έρχεται και ξαναδένει και το τυρί κιόλας όσο. Μπράβο. Και είναι πολύ ωραίο μετά στο υφή του στο στόμα. Πόση ώρα θέλει ψήσιμο αυτό? 12-13 λεπτά, 14 θέλει πάρα. Και γιατί το βάζεις τόσο χαμηλό φούρνο? Για να γίνει τραγανό και να λιώσει μέσα σιγά, δεν θέλω να το κάψω. Στους 100 πόσο είπαμε? 165. Πιο κάτω και από τα κέικ δηλαδή. Αυτό το σκέφτομαι τώρα, θα μου πεις, όταν βγει από το φούρνο, να το αφήσει λίγο να γίνει χλιαρό, να το κόψεις τα δύο και να το σερβίρεις σε ένα πιάτο με μια ωραία πράσινη σαλάτα. Δεν θα μπορούσε να είναι ένα ωραίο πιο το πιάτο, ναι, βέβαια. Και με μαρμελάδα μπορείς, ντομάτες. Και από κρεμμύδι μαρμελάδα μου φτιάξεις. Ωραίο. Εγώ αυτό βέβαια που δεν δοκίμασα είναι τη γραβιέρα, να δω πόσο γλυκιά η αλμυρή είναι. Τι γραβιέρα έτσι θα ζητήσει κάποιος για αυτό που φτιάχνεις? Αυτή είναι η γλυκιά γραβιέρα, πρέπει να είναι. Είναι οι γραβιέρες που είναι με κατσίκι, κατσικίσιο γάλα και πρόβιο γάλα, η οποία έχει τη σπιρτάδα στην αρχή και μετά έχει τη γλύκα από το πρόβιο. Αυτή είναι ανογιανή.
Και ναι, το καλό είναι ότι από όλες τις περιοχές της Ελλάδας η Κρήτη είναι αυτή που μπορείς να βρεις τα προϊόντα της πολύ πιο εύκολα στην Αθήνα και σε άλλες επαρχιακές πόλεις, διότι οι Κρητικοί ήταν οι πρώτοι που ξυπνήσανε για να προωθήσουν το προϊόν τους. Άρα και είναι και επειδή είναι και ενωμένοι φιλοί και είναι και τοπικιστές με την καλή έννοια. Είναι πάρα πολλά μαγαζιά, βοηθούνται μεταξύ τους, όλα πάνε καλά εντωμεταξύ. Έχουν και φέρνουν φοβερά προϊόντα από το νησί. Και ξέρεις τι, είναι συνεργάζονται, γι' αυτό έχουν και πολλές συνεργατικές, έχουν και συνεργατική τράπεζα, μεγάλη έχουν και συνεργατικό σούπερ μάρκετ, έχουν πάρα πολλά. Η Κρήτη είναι ένα υπόδειγμα για το πώς πρέπει να είναι και άλλες περιοχές στην Ελλάδα. Λοιπόν, τα ψήνουμε αυτά στους 165, για πόσο? Μέγα χρήση, 12 με 13 λεπτά. Για τα ρολά γραβιέρας με πιπεριά Φλωρίνης θα χρειαστείτε 250 γραμμάρια γραβιέρα, 4 φύλλα κρούστας, 4 πιπεριές Φλωρίνης, 1 κουταλιά της σούπας βούτυρο, 150 ml ελαιόλαδο, 3 αυγά και 50 γραμμάρια σουσάμι. Έτοιμα και τραγανά. Λοιπόν. Τα σαν φλογέρες είναι αυτά, ανταλλαγή. Σαν φλογέρες είναι. Όπως είπες και εσύ, Αλέξανδρε. Το κόβουμε στη μέση. Ωραίο. Και βέβαια αυτά ταιριάζουν πάρα πολύ με κάτι γλυκόξινο, τύπου τσάτνεϊ, τύπου αυτό που είπες. Μαρμελάδα, κρεμμυδιού, ντομάτας. Ω, γιατί το πετάς αυτό το ωραίο. Συστηματικό. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Γραβιέρα. Ελένη, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο να το φτιάξεις και να το πάρεις και στη δουλειά να το φας, έτσι. Να, βέβαια. Αντί να πάρεις κάτι απ' έξω. Το δοκιμάζουμε. Δεν θα το δοκιμάσουμε. Τέτοιο πράγμα. Να πάρω εγώ αυτό το ωραίο κομμένο που έχετε εδώ. Όποιο θες. Άντε και εγώ θα πάρω, μην χαλάσουμε το πιάτο, να το δούμε φίλοι μας. Μιάμι, μιάμι, σου κάνει κάτι από παστορμαδοπιτάκι, γιατί? Είναι πιπεριά. Πιπεριά. Σου θυμίζει λίγο. Όντως, τώρα αυτό είναι χλιαρό. Η γραβιέρα έχει ακριβώς την υφή που πρέπει να έχει, δηλαδή είναι μαλακιά. Αλλά δεν είναι το σκληρό της ομής, έχει ούτε λιωμένη, είναι λίγο μαλακιά και είναι πολύ πιο αρωματική έτσι. Αυτό που είναι φοβερό πάντως είναι το φύλλο. Τραγανό, το φύλλο είναι, δεν έχει πάρει πολύ χρώμα, είναι ξανθό, στη σωστή θερμοκρασία για το σωστό χρόνο, δηλαδή 165 βαθμοί και περίπου 13 με 15 λεπτά. Αυτή είναι η σκεπτική, να κάνω κάτι διαφορετικό με τη γραβιέρα. Ναι. Να μπορέσω να δώσουμε κάτι πιο μοντέρνο, σε ένα πιο απλό καθημερινό τυρί. Μα πώς γίνεται αυτό, σαν χημική ένωση είναι. Δηλαδή η πιπεριά μεταμορφώνεται σε παστούρμα όταν την ψήσεις. Και τη βάλεις δίπλα στην κριτική γραβιέρα. Ναι, έχει το καπνιστό της πιπεριάς. Αυτό είναι, αυτό είναι που. Και γλυκό ταυτόχρονα. Και έχει και η γραβιέρα εκείνο το αψί που λένε που είναι. Πού? Πικάντικα, γλυκοπικάντικα. Ναι, ναι, αποκτά κάτι πικάντικο. Ενώ είναι φτιαγμένο από γλυκά υλικά. Σου κάνει λίγο το τσιμένι, αλλά δεν είναι αυτό. Βγάζει τσιμένι αυτό. Παστούρμα, γι' αυτό λέω παστούρμα. Έτσι. Εξαιρετικό. Μπράβο, Γιώργο. Για τα ρολά με γραβιέρα, λιώνουμε το βούτυρο με ελαιόλαδο. Απλώνουμε και αλήφουμε το ένα φύλλο κρούστας. Χτυπάμε τα αυγά. Βάζουμε ένα κομμάτι γραβιέρα πάνω στο φύλλο κρούστας. Προσθέτουμε την πιπεριά Φλωρίνης. Βουτυρώνουμε και τυλίγουμε σε ρολό. Αλήφουμε τα ρολάκια με αυγό και πασπαλίζουμε με σουσάμι. Ψήνουμε στους 165 βαθμούς για 12 με 13 λεπτά. Άλεξ, τι είναι αυτό το φοβερό γλυκό που θα μας κάνεις, το οποίο θέλω να το δείξω, διότι είναι πάρα πολύ παράξενο. Με μαυρό κούκι. Είναι φόρος ωραία τιμής στην Κρήτη. Ναι. Στο Γιώργο και, το αφιερώνεις. Ναι, ακριβώς. Μιας και ήρθε ο Γιώργος εδώ, είναι έτσι μια ιδέα που έχω. Τι όμορφο. Και δεν σου κρύβω ότι είναι επιρροή από την Κύπρο, αλλά το έχω αλλάξει και το έχω κάνει κριτικό. Γιατί εκεί το κάνουμε αναρί. Και θα κάνω λοιπόν μία από ανθότυρο, ανθοτυρό πιτά ανάποδη με σουσάμι. Τι είναι αυτό, γλυκό φύλλο ή αλμυρό, γλυκό? Είναι γλυκό. Α, τέλειο.
Επίσης και η Κύπρος με την Κρήτη έχουν αρκετές κοινές αναφορές. Σίγουρα. Έχουν πολλά ιδιωτεριά που αλλάζουν τα ονόματα. Έχουν πολλά κοινά στοιχεία. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε οτιδήποτε, πρέπει να ανάψω το φούρνο. Ναι, το παθερμάνι. Βάλτε στους πόσους. Στους 180 βαθμούς. Εδώ. Έκτη αίσθηση. Έκτη αίσθηση ακούω. Ναι, βέβαια. Πίτες. Κις Λορέν το βάζω γιατί είναι. Στο... Ταρτοειδές είναι δηλαδή, ναι. Τέτοιο τύπο. Τι ωραίο αυτό που έχουν τα κουμπιά αυτόματα. Μεγάλο πράγμα. Και δεσκάς, ναι. Τέλειο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Ναι. Γιώργο, θα βοηθήσεις. Ναι. Τέλεια. Εσύ θα βοηθήσεις. Άμα είναι κάτι άμα να κάνω κι εγώ. Λοιπόν, θα κόψουμε, θα πάρω ένα μικρό μαχαίρι και θα κόψω εδώ το ανθότυρο, το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό να δούμε πόση υγρασία έχει. Βλέπουμε ότι γενικώς έχει υγρασία, αλλά θα του βάλω μετά μια-δύο κουταλιές lacto-free. Για λοιπόν, να το κάνεις πιο κρεμόδες. Λίγο πιο κρεμόδες. Στο κόβω λοιπόν σε μικρά κομμάτια και θέλω από σένα να το περάσεις από το μούλτι να γίνει μια αλυφή. Εμείς εδώ θα πάρουμε τον κάδο από το μίξερ. Τέλειο. Και θα βάλω μέσα δύο αυγά. Πάρε ένα κουτάλι. Και θα σε βοηθήσω βάζοντας μέσα αυτές τις 2-3 κουταλιές lacto-free, έτσι ώστε να έχει αυτή τη λίγη υγρασία για να έρθει να το χτυπήσει ακόμα καλύτερα. Ωραία, βάλω το αυτό μέσα και θέλει και 2-3 κουταλιές. Μην κρατήσεις το κουτάλι ή βάλτε εσύ. Καλέ! Δεν πειράζει. 1, 2, ωραία. Και το χτυπάς κανονικά. Ωραία, αυτή είναι έτοιμη και προς το παρόν θα περιμένει για λίγο γιατί έχουμε να κάνουμε πρώτα μια άλλη διαδικασία. Πω, τι ωραία που μυρίζει όταν είναι ωραίο το τυρί, ρε παιδί μου. Λοιπόν, θα βάλουμε 2 αυγά μέσα στο μίξερ μας. Εντάξει. Θα βάλουμε την καστανή μας στη ζάχαρη. Αυτό θα είναι στο τέλος σαν ψημένο cheesecake. Περίπου. Ναι, κάπως έτσι. Ναι. Και θα το βάλουμε εδώ αυτό να φρατέψει. Το αφήνουμε να χτυπηθεί λοιπόν πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, τώρα Γιώργο, αυτό είναι έτοιμο. Και όπως είσαι εκεί, δεν χρειάζεται να το βγάλεις. Θα βάλουμε μέσα την κρέμα την οποία έφτιαξε η Ελένη. Το ανθότυρο λοιπόν, χτυπημένο. Είδες τι ωραία που είναι, κοίτα. Γιώργο, αυτό είναι ένα γλυκό που μπορείς εσύ να το προσαρμόσεις τα κριτικά και να βγει τέλειο. Επίσης και αυτό με τα κριτικά είναι ότι έχετε και ζαχαροπλαστική στην Κρήτη. Και προϊόντα που μπορείς να τα αξιοποιήσεις σε μια καινούργια ζαχαροπλαστική. Έχω 2-3 που είναι. Βασισμένα σε κριτικά. Τι, έχω τη χαρούπι. Ποια? Αυτό, μπράβο, έχετε το χαρούπι που είναι σε σοκολάτα. Έχω το γιαούρτι. Το γιαούρτι, ναι. Και έχω και ένα το οποίο το φτιάζω τώρα, το οποίο είναι από τη Σιτία, το οποίο είναι με τη γλυκιά ομελέτα που κάνω στη Σιτία. Κάνουν είναι γλυκιά ομελέτα. Αυγά, σταφίδα και αμύγδαλα. Ακούς, Αλέξανδρε. Ναι, τέλειο. Το ξύγαλο από τη Σιτία το χρησιμοποιείς καθόλου? Και το ξύγαλο Σιτίας και ξύγαλο από Ανόγια. Λοιπόν, τώρα το κλείνουμε και εδώ πλέον το ανακατεύουμε απαλά να έρθει να γίνει ένα. Τα αυγά με τη ζάχαρη και το ανθότυρο. Λοιπόν, τώρα εδώ πρέπει να προσθέσουμε και τα 10 γραμμάρια αλεύρι. Πολύ λίγο βάζεις. Πολύ λίγο. Για να δώσει σώμα. Ακριβώς. Και να έρθει να δέσει και να ψηθεί πάρα πολύ ωραία. Και το αφήνουμε καλά-καλά να ανακατευτεί. Ωραία. Αυτό είναι έτοιμο. Άστο όπως είναι.
Γιατί μετά θα το δουλέψω λίγο με την Μαρίζα και χρειαζόμαστε ένα μικρό στρογγυλό ταψάκι, 18 είναι με 20 πολύ μικρούλι αυτό το γλυκό. Εκατοστά. Τώρα να σου πω, άμα εγώ αυτό δεν το έχω. Έχω τη μεγαλύτερη τάρτα. Μπορώ να κάνω διπλάσια δόση. Ή μία μισή δόση ή διπλάσια αναλόγω στη διάμετρο και να το φτιάξει πολύ άνετα. Λοιπόν, εδώ θα πάρουμε βούτυρο να το λιώσουμε. Έτσι ώστε αυτό που λέμε να σεμιζάρουμε, δηλαδή την. Αυτό είναι γαλλικό. Το σεμιζάρισμα πολύ μου αρέσει. Έλα. Πρέπει να σεμιζάρουμε. Έλα, εδώ. Θα βάλουμε λοιπόν κοινώς, θα βουτυρώσουμε την ταρτιέρα μας, το ταψάκι μας. Βάλε βουτυράκι να λιώσει. Και θα βάλουμε σουσάμι. Ωραία, άστο λοιπόν να λιώσει. Θα μου φέρεις εσύ και ένα πινέλο, παρακαλώ. Και εμείς, Γιώργο, εδώ έχουμε λευκό σουσάμι, το οποίο δεν είναι καβουρδισμένο, εντάξει, γιατί θα έρθει και θα ψηθεί μέσα στο φούρνο. Και έχουμε και αυτό που λέμε το μαύρο το σουσάμι, το οποίο το βάζω εδώ. Και με το χεράκι το ανακατεύω να γίνει ένα μείγμα από λευκό και μαύρο σουσάμι. Και θέλει αρκετό βούτυρο για να πιάσει καλά. Ωραία. Αυτό όπως είναι, μπορείς να το ρίξεις μέσα στο ταψάκι. Α, θα το βάλεις όλο κάτω. Όχι, βάλ το όλο. Να δεις τι κάνω εγώ για πιο ευκολία. Τέλεια. Okay. Το γυρίζω λοιπόν να πάει παντού. Τώρα μου δίνεις το πινέλο. Δεν το χρειαστώ όλο γιατί θα περισσέψει βούτυρο από το που έχεις βάλει. Κάνω στις άκρες. Εδώ. Να πάει καλά, παντού, και αυτό που περισσεύει το θα το γυρίσω πίσω, το οποίο δεν θα πάει χαμένο, βουτυράκι είναι, το κρατήσουμε κάπου, θα το χρησιμοποιήσουμε. Και όπως είναι λοιπόν το βούτυρο, ερχόμαστε και ρίχνουμε πάλι όλο το σουσάμι. Που έβαλε σουσάμι μαζί με μαύρο σουσάμο. Ακριβώς. Μαύρο κούκι, πώς το λέει. Πάει παντού, πάνω από τον μπολ μας. Α, και αυτό του βγάζω το επιπλέον, το κολλάς δηλαδή στην ουσία με το βούτυρο. Ακριβώς. Γύρω-γύρω και μετά το τεινάζεις λίγο. Θα το κάνω έτσι και ανάποδα για να το δούμε εδώ ωραία στην κάμερα. Και μένει αυτό εδώ. Ναι. Βλέπεις, γίνεται μια ωραία στρώση. Και τώρα ο Γιώργος θα μου δώσει το μπολ. Άμα θες τίναξε καλά-καλά και το σήμα, Γιώργο. Ωραία, πριν το βάλουμε, επειδή μπορεί μέσα στο μίξερ να έχει μείνει λίγο αλεύρι ή λίγο ανθότυρο, ερχόμαστε και το ανακατεύουμε όπως ανακατεύουμε τις κρέμες που κάνουμε συνήθως στη ζαχαροπλαστική, από κάτω προς τα πάνω. Βελούδινη μους ανθότυρο είναι αυτό. Ναι, η οποία ψήνεται στο φούρνο. Είναι ψητό τσισκέι. Αν έχουμε δυνατό φούρνο, όπως είναι ο δικός μας, εδώ που είναι καλός, ωραίος φούρνος, μπορούμε να το ψήσουμε στους 170 βαθμούς, περίπου για 20 λεπτά. Και ειδικά στο πρόγραμμα που έχουμε για τάρτες, ας πούμε. Τάρτες. Αυτό λοιπόν το βάζουμε καλά μέσα όπως είναι. Εδώ. Εννοείται ότι μπορεί να το κάνουμε και σε ατομικά ταρτάκια. Εγώ το κάνω πολλές φορές σε ατομικά. Αυτή είναι μία από τις βασικές συνταγές που κάνουμε στα σεμινάρια μαγειρικής που κάνουμε όταν κάνουμε κριτική κουζίνα. Α, ναι. Ναι, σαν γλυκό κάνω αυτό. Λοιπόν. Πολύ ωραία. Το ανάμεσα εσύ. Στην Κύπρο και την Κρήτη, ε. Έτσι. Και την Αμερική λίγο, ψητό τσισκέικ. Πήγες παντού, Ελένη. Εσύ το πήγες. Για την γλυκιά πίτα με ανθότυρο, σουσάμι και κρέμα βαλσαμικού με σίκο, θα χρειαστείτε 450 γραμμάρια ανθότυρο, 3 κουταλιές της σούπας lactofree, 80 γραμμάρια ζάχαρη καστανή, 2 αυγά, 10 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 2 κουταλιές της σούπας σουσάμι άσπρο, 1 κουταλιά της σούπας σουσάμι μαύρο, 5 κουταλιές της σούπας κρέμα βαλσαμικού με σίκο και 1 κουταλιά της σούπας βούτυρο. Εν τω μεταξύ αυτό το σκούρο χρώμα σε προειδάζει ότι είναι κάτι και σαν μουσταλευριά κάτι τέτοιο, ενώ είναι μυστικό αυτό, very tricky, κατάλαβες. Ναι, στο τέλος θα σου εμφανιστεί κάτι άλλο. Ναι. Τι ωραίο που είναι το μαύρο σούσαμο. Ναι. Γίνεται έτσι. Wow, φοβερό. Βλέπεις. Αυτό εδώ. Αυτό λοιπόν μπορείς είτε να του βάλεις από πάνω ένα γλυκό καριδάκι, κάποιο γλυκό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Μπορείς να του βάλεις πετιμέζι, μπορείς να του βάλεις οξύμελι, μπορείς να του βάλεις... Και μουσταλευρία που λες. Πετιμέζι. Εγώ παίρνω λοιπόν ένα μια κρέμα βαλσαμικού, η οποία έχει μέσα όμως τη γεύση του σίκου. Ναι. Εντάξει, και βάζω λίγο στο πιάτο.
Και αυτό μας δίνει και μία οξύτητα τώρα. Περισσότερη. Αυτό, γι' αυτό το βάζω, γιατί ναι, έχει ωραία οξύτητα σε σχέση με το. Συν την ομορφιά και νομίζω ότι είναι και σοκολάτα. Δεν ξέρω πώς σου φαίνεται αυτό, Γιώργο. Όχι, είναι πολύ ωραίο. Και είναι και ενδιαφέρον γιατί πας σε δικά μας προϊόντα. Ναι, mm-hmm, ναι. Κάτι διαφορετικό από το cheesecake. Γι' αυτό ήθελα να στο φτιάξω, έτσι να. Είναι κάτι σε ελληνικό μεταξύ φλάου και ψητού cheesecake. Ακριβώς. Ναι. Και έχει και δείχνει και ωραία υφή. Ναι, έχει ωραία υφή. Λοιπόν, εγώ θα βάλω μπόλικο ξυδάκι από πάνω. Βάλε, δοκίμασε. Μπάνε, κρέμα δοκιμάσεις. Μπαλσάμικου. Φανταστικό είναι. Ε? Φανταστικό. Φανταστικό. Και η οξύτητα από το μπαλσάμικο. Η οξύτητα του της κρέμας μπαλσάμικου είναι ιδανική. Επίσης δίνει και μια μικρή γλύκα, η οποία πάει πάρα πολύ με τα σουσαμάκια. Το οποίο και με το φούρνο που έχει μέσα, έρχεται και καίγεται το σουσαμάκι στο φούρνο και δίνει και αυτό τη γεύση του βουτύρου. Και είναι ένα πολύ άκλικο γλυκό. Δηλαδή αυτό επίσης το συνδυάζει με κάτι πιο γλυκό, με ένα γλυκό κουταλιού, με ένα πετιμέζι, με ένα. Μπορεί να βάλει και κάτι, το παίρνει. Το παίρνει. Ή μπορεί να το δώσει μεταξύ πριν πάει στο γλυκό, σαν πιάτο τυριού. Αυτό. Ναι, πώς κάνουν στην Κρήτη και δίνουν πρώτα τη γραβιέρα με το μέλι. Έτσι. Είναι πολύ πιο γλυκιά από αυτό, ας πούμε. Θα μπορούσε και με μέλι να το συνοδέψει. Ναι. Αυτό πάρα πολύ εύκολα. Και μέλι και κρέμα μπαλσάμικο μαζί επίσης. Ναι, να δίνει το ένα τη γλύκα, το άλλο την οξύτητα. Γιατί πίτα με ανθότυρο. Χτυπάμε στο μούλτι το ανθότυρο με το λακτοφρύ μέχρι να γίνουν κρέμα. Χτυπάμε στο μίξερ την καστανή ζάχαρη και τα αυγά μέχρι να αφρατέψουν. Προσθετούμε το μείγμα ανθότυρου, το αλεύρι και συνεχίζουμε να χτυπάμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Λιώνουμε το βούτυρο, βουτυρώνουμε το ταψάκι, ανακατεύουμε το λευκό και το μαύρο σουσάμι και πασπαλίζουμε το ταψάκι και τα τυχώματά του για να καλυφθούν. Αδειάζουμε το μείγμα και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς για 20 λεπτά. Αφήνουμε την πίτα να κρυώσει, ξεφορμάρουμε και κόβουμε σε φέτες. Σερβίρουμε και προσθέτουμε την κρέμα βαλσαμικού με σίκο. Είναι πάντως ένα γλυκάκι πάρα πολύ εύκολο, πολύ γρήγορο και νομίζω ότι πάρα πολύ εύκολο μπορείτε να το φτιάξετε. Και να του βγάλετε και τα μάτια. Κάντε το εσείς όπως θέλετε. Βάλετε τα πάντα από δίπλα. Διότι είναι αρκετά ουδέτερο. Στην ουσία, μόνο το σουσάμι είναι που έχει έντονο χαρακτήρα. Οπότε μπορείς να το συνδυάσεις με διάφορα πράγματα. Εγώ με αυτό ξέρεις τι άλλο έχω κάνει. Όχι. Έχω φτιάξει πολύ μικρά ταρτάκια, δηλαδή βούτυρο σουσαμάκι, πολύ μικρά και τα βάζω μέσα στη σαλάτα. Μια χαρά είναι. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Σε πράσινη σαλάτα. Ναι, ναι, ναι. Πολύ και ας είναι γλυκό. Ναι, είναι, πολύ, είναι απαλό και νόστιμο. Ναι. Γιώργο, σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί ευχαριστώ μας. Πολύ. Ελπίζουμε να μεγαλουργήσεις, ανυπομονούμε να έρθουμε. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και σε ένα ξενοδοχείο που είναι και πρέσβης της Ελλάδας να φέρεις την Κρήτη με το δικό σου τρόπο και να τη μετατρέψεις σε κάτι φρέσκο καινούριο, αλλά χρησιμοποιώντας τα κλασικά παλιά πρώτης ποιότητας προϊόντα, γιατί δεν είναι και όλα τα κριτικά τέλεια προϊόντα. Έτσι. Αλλά γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Τεράστια. Θα έρθουμε να δοκιμάσουμε. Πάντως αυτό είναι το μόνο περιμένω. Σίγουρο, έτσι. Θα σας περιμένω. Ευχαριστώ πολύ που με είχατε σήμερα εδώ. Καλό σας απόγευμα. Φιλάκια. Να είστε καλά. Να γεια είστε σας. Καλά. Αύριο στο Σεφ στον Αέρα, η Ελένη απολαμβάνει τα γλυκά του Χρήστου Βέργαδου. Δείτε τη συνταγή για ένα εύκολο και σοκολατένιο γλυκό με τσουρέκι. Και είναι όλο αυτό ζεστό, σου έρχεται φοβερό γλυκό. Τις νόστιμες μηλοτηγανίτες. Και δίνει αυτό το ελαφρύ άρωμα του μήλου μαζί με το μέλι που ταιριάζει εκπληκτικά. Και το γιορτινό cheesecake μπακλαβά. Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι ο μπακλαβάς μπορεί να είναι τόσο ερωτευμένος με ένα cheesecake. Έχει δυνάμεις, φαντασία, μια πρέζα πίστη και μια καλή δόση βούτυρο Λούρπακ. Ναι, αυτή είναι η μαγείρισα. Εδώ, με τις κατσαρόλες και τα τηγάνια της και ελαφρώς τομωμένα μαχαίρια.